σήμερα εδώ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ΙΤΣΑΚ. Το ΙΤΣΑΚ είναι το πιο σοβαρό ερευνητικό ίδρυμα, θεωρώ, στη χώρα μας. Είναι το ερευνητικό κέντρο που είναι στον όμιλο του ΟΑΣΠ και διευθυντής του ΙΤΣΑΚ είναι ο Νίκος Θεοδουλίδης και μαζί του είναι και ο Βασίλης Ολεκίδης. Είναι οι άνθρωποι που τους βραβεύσαμε πρόσφατα σαν την Κεφαλονιά για όλη την προσφορά που έχουν στην Κεφαλονιά. Όπως σας είπε, εδώ και 5 χρόνια ασχολούνται με αυτό. Δεν έχει τίποτα να κάνει με τους σεισμούς. Τυχαίο γεγονός είναι ότι έγινε ο περσινός σεισμός. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτοί οι σοβαροί επιστήμονες που είναι χαμηλών τόνων και είναι πραγματικά αυτούς που ακούμε εμείς, έχουν πάρα πολλά να δώσουν στην Κεφαλονιά. Έχουν να δώσουν πολλά σε επιστημονικό επίπεδο, όπως σας είπε και πριν. Έχουν όμως να δώσουν και πολλά σε εμάς τους μηχανικούς για την κατητέρευση των αντισεισμικών κατασκευών. Όπως σας είπε και πριν, εμείς οι μηχανικοί όταν σχεδιάζουμε ένα κτίριο παίρνουμε ένα νούμερο. Ένα νούμερο μόνο είναι το έδαφος για μας. Το οποίο είναι πολύ ασαφές, γιατί η επιστήμη δεν έχει φτάσει αυτά τα, όπως σε κάθε επιστήμη. Όπως στην ιατρική δεν έχουμε φτάσει ακόμα να δούμε το φάρμακο για όλους τους καρκίνους, όπως και σε εμάς υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι επιστημονικά, δεν έχουμε φτάσει στα σημεία που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρουμε, θα έχετε ή μάλλον θα σας πω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Στο Λιξούρι υπήρχαν δύο δίδυμα κτίρια, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Το ένα δεν έπαθε καμία ζημιά, ίδια κατασκευή, ίδια ακριβώς μελέτη. Και με το άλλο δίπλα του, στα 50 μέτρα, καταστράφηκε ολοσχερός. Όχι, δεν κατέρευσε, αλλά είναι κόκκινο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το έδαφος στη μία περίπτωση και στην άλλη, στο δεύτερο κτίριο, το έδαφος έδρασε πολύ πιο αρνητικά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να μεγεθύνει το σεισμό. Ο σεισμός είναι ένα κύμα που φτάνει σε ένα κτίριο και ανάλογα από το τι έδαφος έχει κάτω, μπορεί αυτό το κύμα είτε να μεγεθυνθεί σαν ελαττήριο, να λειτουργήσει το έδαφος σαν ελαττήριο και να το μεγεθύνει, είτε να το αποσβέσει. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ξέρεις όταν σχεδιάζεις ένα κτίριο, ανάλογα και με ανάλογα, ξέροντας και το έδαφος που έχεις από κάτω, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το έδαφος πραγματικά σε ένα σεισμό. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος που θα έχουμε από αυτό το πείραμα. Και φανταστείτε ότι αυτό το πείραμα γίνεται μόνο στην Καλιφόρνια και στην Ιαπωνία και θα γίνεται και στην Κεφαλονιά, που σημαίνει ότι στη διεθνή βιβλιογραφία και στους διεθνείς κανονισμούς πλέον θα αναφέρεται το παιδί της Κεφαλονιάς. Και μόνο αυτό. Και μόνο αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν πολλοί άλλοι δρόμοι για διεθνείς συνεργασίες, όπως είπε πριν ο Νίκος. Για το σεισμολογικό κέντρο που φωνάζουμε και λέμε και θα πρέπει να γίνει στην Κεφαλονιά, στη συνεργασία με το ΤΕΙ. Για το πρωτόκολλο πώς αντιμετωπίζουμε τους σεισμούς. Πρόσφατα πέρασε μια πρόταση δική μου που είχα κάνει στο ΤΕΙ Ελλάδος να γίνει επίσημα πλέον ένα όργανο εθελοντών μηχανικών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι μας στο σεισμό της Κεφαλονιάς. Δηλαδή θα παίρνουν το αεροπλάνο που θα τους έχει έτοιμο το ΤΕΕ και θα σπέβουν στην περιοχή που έχει είτε πλημμύρες είτε σεισμούς, έχοντας όμως ήδη εκπαιδευτεί σαν ένα σώμα κομμάτων μηχανικών, το οποίο εδώ είδαμε ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά με πρωτοβουλία του σημερινού υπουργού του ΤΕΕ, του κ. Σπίρτζη, πρόεδρο του ΤΕΕ τότε. Αυτό πλέον γίνεται θεσμός. Έτσι λοιπόν καθημερινά, μέσα από μια εμπειρία, μπορούμε να πάρουμε τα συμπεράσματα και να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι μπορούμε να φτιάξουμε. Στην Κεφαλονιά λοιπόν που άντεξε στους σεισμούς, στην Κεφαλονιά των καλών κατασκευών, ερχόμαστε τώρα να κάνουμε αυτό το πείραμα που θα γίνει ο οδηγός για να αλλάξει ο αντισεισμικός κανονισμός και οι παγκόσμιοι κανονισμοί. Αυτό μας γεμίζει και αισιοδοξία αλλά και περηφάνεια. Επίσης, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εμείς σαν Κεφαλονίτες και το λέω σε εσάς που έχετε την άμεση ευθύνη το πώς επικοινωνούμε, είναι ότι ο σεισμός ήταν, όπως έχω ξαναπεί σε πολλές ομιλίες, είναι και θα είναι ένας παίκτης στην Κεφαλονιά. Παίζουμε καθημερινά, συνδιαλεγόμαστε, όπως είπε ο Μακαρίτης, ο Τάκης, ο Παυλάτος, εμείς οι μηχανικοί με το σεισμό. Αυτή είναι η μοίρα μας και αυτό πρέπει να το